Να ξεκινήσουμε, Αντώνη, από εσένα. Βρίσκεσαι στο Ζάρκο Τρικάλων και εκεί οι αγρότες μένουν, δυναμώνουν τα μπλόκα, προχωρώντας και σε συμβολικούς αποκλεισμούς, από ό,τι βλέπω. Ναι, μα τι να περισσότερο, φαίνεται ότι εκοξύνθηκε το κλίμα παρά κατέβνασε την οργή των αγροτών το νέο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης. Οι αγρότες λοιπόν της Θεσσαλίας κάνουν λόγο για κοροϊδία. Λένε ότι θέλουν να νομοθετηθεί αφορολόγητο πετρέλαιο, να υπάρχει νόμος δηλαδή και όχι να παίζουν κάθε χρόνο τη γάτα με το ποντίκι. Ενώ για το ρεύμα ότι οι γεωτρήσεις είναι διαλυμένες και ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα για τους επόμενους μήνες ούτως ή άλλως. Άρα είναι δώρο άδωρον. Το αίτημά τους ήταν και παραμένει πλαφόν 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα στο ρεύμα. Τώρα αγρότες, όπως βλέπετε και στην εικόνα του Δημήτρη του Τσιόπλου, από τον μπλόκο του Ζάρκου αποκλείουν συμβολικά την εθνική οδό Λάρισας Ιωαννίνων, στέλνοντας ένα νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου. Δεκάδες άτομα έχουν βγάλει μαζί και τρακτέρ, κλείνουν το δρόμο εδώ και νωρίτερα και στην εθνική οδό Λάρισας Κοζάνης. Παραγωγή του Τουρνάβου απέκλεισαν με τα πόδια συμβολικά την κυκλοφορία. Έχουμε και μια μεγάλη πανθεσσαλική σύσκεψη το απόγευμα, Ματίνα, και φαίνεται ότι είναι πολύ ζεστή πια η πρόταση και για το κλείσιμο της εθνικής οδού και μετά την αγκρότητα. Προκειμένου να οργανωθούν τα επόμενα, τα περαιτέρω βήματα.